Πάμε, κυρίες και κύριοι, τώρα στο πρωτοφανές ατύχημα που έγινε στον υπόδρομο προχθές. Έχουμε τον κύριο Νίκο Νικολάου μαζί μας. Είναι μέλος του Συνδέσμου Προπονητών Υποδρόμου, είναι και αναβάτης. Κύριε Νικολάου, καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Μαζί μας είναι και ο κύριος Μάριος Μινά, είναι επίσης αναβάτης. Κύριε Μινά, καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα σας. Λοιπόν, κύριε Μινά, αρχίζω μαζί σας. Ναι. Μιλήστε μας λίγο για αυτό που έγινε και ποια είναι η άποψη των αναβατών για το τι συμβαίνει στον υπόδρομο, γιατί ακούμε διάφορα αυτές τις μέρες. Ναι, κοιτάξτε, εγώ ήμουν μέσα στην υποδρομία, ήμουν με τους τυχερούς που γλίτωσα από το συμβάν. Καταρχήν να πούμε ότι οι δύο συνάδελφοί μας μίλησα σήμερα μαζί τους και έχουν και οι δύο 8 πλευρά σπασμένα και αίμα στο πνεύμονα. Δεν είναι όμως ανησυχητική η κατάστασή τους και αναμένεται μέχρι το τέλος της εβδομάδας να αναρρώσω. Ωραία, άρα μιλήσατε με τους συναδέλφους σας. Είναι εκτός κινδύνου, κρατάμε το θετικό. Ναι. Και εσείς, κύριε Μινά, συμμετείχατε και σε αυτή την κούρσα που έγινε το ατύχημα. Ναι, συμμετείχα, ναι. Για πείτε μας, γιατί ακούμε διάφορα και αν οι συνθήκες είναι κατάλληλες ή όχι. Κοιτάξτε, αυτά τα ατυχήματα συμβαίνουν στη δουλειά μας δυστυχώς. Και όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά σε παγκόσμια ανεμβέλεια. Και ο Νίκος μπορεί να σας πει ότι κατά καιρούς είχαμε παρόμοια και χειρότερα περιστατικά. Εντάξει, οι συνθήκες σίγουρα μπορούν να είναι καλύτερες. Η δουλειά μας περιέχει ρίσκο, το γνωρίζουμε. Όμως εμείς ζητούμε από τη Λέσχη να μας παρέχει το στίβο στην καλύτερη δυνατή κατάσταση για να νιώθουμε και εμείς πιο καλή ασφάλεια και να μειώνεται το ρίσκο. Άρα φυσικά υπάρχουν ζητήματα με τον στίβο στον υπόδρομο. Κοιτάξτε, εξεφραστήκαν παράπονα από διάφορους ότι είχε κάποιες πέτρες και από ό,τι ξέρω και η Λέσχη ανάλαβε να φέρει κάποιο μηχάνημα για να διορθώσει την κατάσταση. Εσείς πριν να βγείτε για την κούρσα, δοκιμάσατε το στίβο, είδατε να έχει ζητήματα? Κοιτάξτε, καθημερινά έχει ζητήματα, γιατί είμαστε όλη μέρα. Γιατί εκεί που προπονιούμε είναι ο στίβος που τρέχουμε. Τα βλέπουμε και μιλούμε με τις αρχές, ούτως ώστε να διορθώνονται. Μάλιστα. Προχθές, τι έγινε τελικά, πώς έγινε το ατύχημα, μάθατε κάτι εσείς, κύριε Μινά? Το ατύχημα έγινε όταν το προπορευόμενο άλογο έπαθε σοβαρό κάταγμα στο πόδι του και με τη φόρα που πήγαινε δυστυχώς έχασε την ισορροπία του και τα άλογα που ακολουθήσαν, επειδή ήταν και πολλά κοντά, δεν είχαν περιθώριο να αντιδράσουν, είχαμε την πενταπλή ανατροπή. Άρα έσπασε το πόδι του αλόγου περίπου, ανατράπηκε, ναι, και είχαμε το ατύχημα. Ναι. Σε αυτή την κούρσα έγιναν όλα όπως έπρεπε, εξετάστηκαν τα άλογα από το κτηνίατρο? Κοιτάξτε, αυτά τα πράγματα υπάρχουν οι άνθρωποι που είναι οι αρμόδιοι, αλλά και οι αναβάτες, πολλές φορές, γιατί πριν την κούρσα κάνουμε ένα ζέσταμα στα άλογα μας, μπορούμε να νιώσουμε κάτι, να ζητήσουμε ξανά να εξεταστεί το άλογο μας. Δεν είχε κάτι μεμπτών πριν την κούρσα ή κάτι παράξενο. Ήταν καθαρά μια άτυχη στιγμή, πιστεύω εγώ. Ωραία. Μείνετε μαζί μας, να βάλουμε στην κουβέντα μας και τον κύριο Γιώργο Χατζημινά, είναι ο Γενικός Διευθυντής της Λέσχης Υποδρομιών. Κύριε Χατζημινά, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Να ακούσουμε όμως και τον κύριο Νικολάου και έρχομαι κοντά σας. Κύριε Νικολάου, τι λέτε εσείς για αυτό το πρωτοφανές ατύχημα που είδαμε? Κοιτάξτε, για τα δικά μας δεδομένα δεν είναι καθόλου πρωτοφανές. Θα διαφωνήσω με τα χθεσινά λεγόμενα στο σταθμό σας του Γενικού Διευθυντή της Λέσχης, ότι εδώ και 35 χρόνια πρώτη φορά είδε τέτοιο ατύχημα. Να σας πω με ημερομηνίες, αν θέλετε, ότι στα τελευταία τουλάχιστον 25 χρόνια που ήμουν εγώ αναβάτης μέχρι το 16, έτυχε εγώ να υποπέσω σε τέτοια ατυχήματα τουλάχιστον 6 φορές, με πέραν των τριών αλόγων ανατροπές. Είναι φαινόμενο που υπάρχει, διότι στην κάθε υποδρομή αντρέχουν από 8 μέχρι 12 άλογα, από 7 μέχρι 12 άλογα. Είναι λογικό να υπάρξουν ανατροπές 3, 4, 5 αλόγων, είναι λογικό. Το θέμα όμως δεν είναι το πόσα άλογα ανατράπηκαν ή αν κάποια άλογα εξ ανάγκης θανατώθηκαν
ή εάν οι αναβάτες αυτή τη στιγμή στην ατυχία τους φάνηκαν τυχεροί και δεν έχουν κάτι χειρότερο από τρυπημένων πνεύμων που η κατάσταση τους είναι πλέον υπό έλεγχο και μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα μπορέσουν να εξέλθουν του νοσοκομείου, είναι το ότι εδώ και 10 χρόνια από το 2010 δεν έχει γίνει κάποια σοβαρή επιδιόρθωση μέσα στον στίβο των οποίων καθημερινά γυμνάζονται 600-700 άλογα και δύο φορές τη βδομάδα τρέχουν άλλα 100 άλογα τη συνάντηση. Ο στίβος το τελευταίο διάστημα έναν 80% των αλόγων υποφέρει από πόνους στα νύχια γιατί εμφανίστηκαν από τον Τάπιταν προς τα πάνω κάποιες πέτρες, αρκετές μάλιστα, οι οποίες προσπαθήσαν, από ό,τι μάθαμε η Λέσχη, προσπάθησε να βρει ένα μηχάνημα που αφαιρεί τις πέτρες, αλλά δυστυχώς για κάποιο λόγο δεν τους παραχωρήθηκε. Υπάρχουν συνεχώς και ανάμεσα στο στίβον όσον αφορά με την άμμο και με τη στρώση της άμμου που γίνεται με τα τρακτέρ και με τα μηχανήματα. Έχω την εντύπωση ότι υπερβάλλουμε λίγο στο στρώσιμο του στίβου με το νερό, δηλαδή το ράντισμα είναι υπερβολικό που γίνεται, διότι όταν μιλάμε για άμμο, σε όλους τους υποδρόμους με άμμο, η άμμος πρέπει την ώρα που φεύγει το άλογο το πόδι να έρχεται να καλύπτει, σχεδόν να κλείει την τρύπα που ανοίγει με το πάτημα του. Διότι μιλούμε το άλογο ότι είναι μισός τόνος στα κιλά και την ώρα που τρέχει τριπλασιάζεται το βάρος. Άρα κύριε Νικολάου, για σας το μεγάλο πρόβλημα είναι η κατάσταση του στίβου. Αυτή τη στιγμή που μιλούμε, ναι, και δεν είναι μόνο αυτή τη στιγμή, είναι το μεγάλο πρόβλημα τα τελευταία 3 χρόνια. Διότι ο στίβος έχει παραμεληθεί. Προσπάθησε σε κάποια φάση η Λέσκη να κάνει μια στρώση από άμμο από πάνω, αλλά ήταν πάρα πολύ μικρή η ποσότητα που ίσα-ίσα που αρκούσε για να ραντίσουμε σε εισαγωγικά το στίβο από πάνω. Υπάρχουν άλλα ζητήματα στον υπόδρομο, κύριε Νικολάου, πέραν από την κατάσταση του στίβου? Κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα. Το θέμα όμως είναι, πρέπει να πιαστεί ένα ζήτημα. Το κυριότερο αυτή τη στιγμή που πρέπει να λυθεί άμεσα είναι η κατάσταση του στίβου. Πριν μερικούς μήνες, επειδή μίλησε ο κύριος Χατζημινάς χτες και για ξένους υποδρόμους ότι συμβαίνουν παντού τα έτσι ατυχήματα, πριν μερικούς μήνες στην Αμερική, αν δεν κάνω λάθος, στο Gulfstream Park, υπήρξαν ατυχήματα με άλογα. Άλογα έσπασαν 4-5 άλογα τα πόδια τους. Αμέσως σταμάτησαν τις υποδρομίες των συγκεκριμένων υπόδρομων. Για 2 μήνες αφαίρεσαν όλον τον Τάπιταν του στίβου και έκαναν επιδιόρθωση από κάτω μέχρι πάνω. Και γίνονται οι κούρσες τώρα πλέον κανονικά, χωρίς κανένα πρόβλημα. Ξαναλέω, ατυχήματα συμβαίνουν. Έχουμε να κάνουμε με ζωντανούς οργανισμούς, είναι άλογα, δεν έχουν την ομιλία να μας πούν σήμερα πονώ, σήμερα δεν πονώ, μας το δείχνουν με τον τρόπο τους. Υπάρχουν οι κτηνίατροι οι οποίοι στο κάλεσμα το δικό μας από τους προπονητές και στο κάλεσμα των αναβατών ελέγχουν τα άλογα, αλλά από εκεί και πέρα, ναι, μπορεί να στραβοπατήσει ένα άλογο. Χτες όμως, για εμάς που βλέπουμε καθημερινά υποδρομίες, για εμάς που ξέρουμε τον τρόπο που πατούν τα άλογα, δεν ήταν καθόλου τυχαίο το ότι έγινε. Το άλογο που προπορεύεται βρήκε καθαρά κενό. Φαίνεται ότι γλιστρά το πόδι, σε αργή κίνηση φαίνεται ότι γλιστρά το πόδι πάει περισσότερο από ό,τι έπρεπε. Και όταν μετά την ευθανασία πήγαμε να δούμε πώς είναι το πόδι του αλόγου, γιατί έσπασε, δεν έσπασε. Έφυγε από τη θέση η άρθρωση. Άρα βρήκε κενό το άλογο, πάτησε στραβά και έφυγε η άρθρωση από τη θέση τη. Άρα το θέμα, πιστεύετε εσείς, χθες το ατύχημα οφείλεται στην... Ακούστε με, κύριε Νικολάου. Άρα εσείς λέτε ότι το ατύχημα έγινε για την κατάσταση του στίβου. Ναι. Ωραία. Πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Χατζημινά. Κύριε Χατζημινά, χθες μας είπατε ότι έχει 35 χρόνια να δείτε τέτοιο ατύχημα. Τώρα άλλοι άνθρωποι βάζουν και ημερομηνίες κάτω πότε έγινε αντίστοιχα ατυχήματα. Θα επαναλάβω ότι έχει 35 χρόνια να δω τέτοιο ατύχημα. Με τόσα άλογα να συμμετέχουν στο ατύχημα, να ενεπλάκησαν σε αυτό το ατύχημα και με αυτούς τους τραυματισμούς. Αυτό είναι η θέση μου και αυτή είναι η δική μου εμπειρία από τα 35 χρόνια που είμαι εδώ στην Ελλάδα. Από εκεί και μπρος, ναι, υπάρχουν ατυχήματα στο στίβο, υπάρχουν ατυχήματα με περισσότερο από ένα άλογο, αλλά σε τέτοια σοβαρότητα δεν είχα, ούτε θυμάμαι.
τέτοιων ατύχειων. Τι έχετε να πείτε για την κατάσταση του Στίβου? Ο κύριος Νικολάου λέει ότι εκεί οφείλεται το ατύχημα το προχθεσινό. Λοιπόν, η κατάσταση του Στίβου ελέγχεται εβδομαδιαίως από τους ανθρώπους της Λέσχης και μηνιαίως γίνεται εργαστηριακός έλεγχος της κοκκομετρικής διαβάθμισης του Στίβου σε κυβερνητικών εργαστήριο. Γίνεται αυτός ο εργαστηριακός έλεγχος διότι υπάρχουν προδιαγραφές που υπάρχουν για τέτοιου είδους στίβους. Dirt track είναι χωμάτινος στίβος, δεν είναι αμμώδης στίβος. Και αυτές οι προδιαγραφές ακολουθούνται κατά γράμμα. Όταν και εφόσον υπάρχει μία παρέκκληση από αυτές τις προδιαγραφές, προστίθεται άμμος. Είχε γίνει και μία αναφορά για ψήγη. Άρα εσείς λέτε ότι η κατάσταση του Στίβου είναι αρκετά καλή, είναι πολύ καλή? Η κατάσταση του Στίβου είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές τις οποίες έχουμε. Όσον αφορά το θέμα της συντήρησης του Στίβου και της κατάστασης του Στίβου, και πάλι πέρσι, μετά από κάποια παράπονα, μετακλήθηκε εμπειρογνώμονας από το Κατάρ. Είναι ένας νοτιοαφρικάνος εμπειρογνώμονας, ο οποίος εξέτασε το Στίβο, είδε τον τρόπο συντήρησης που ακολουθούμε, μίλησε με τους αναβάτες, τους προπονητές και διαπιστώσαμε ότι ο τρόπος με τον οποίο συντηρούμε το Στίβο και η κατάσταση του Στίβου ήταν σύμφωνα. Ο κύριος Νικολάου λέει πήγαν, είδαν το άλογο μετά την αυθανασία και φάνηκε ότι είχε από το πώς ήταν το πόδι του αλόγου, πώς έγινε και το ατύχημα. Άρα αν ήταν okay ο Στίβος μπορεί και να αποφεύγει το. Δεν συνάγεται αυτό το συμπέρασμα με όλων των σεβασμών. Αυτά τα ατυχήματα γίνονται και γίνονται παγκόσμια. Η Κύπρος, τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι τα ατυχήματα που γίνονται στην Κύπρο σε σύγκριση με τα ατυχήματα που γίνονται στο εξωτερικό ανάλογα με τις υποδρομίες που διεξάγονται είναι χαμηλότερα. Αυτά τα στοιχεία τα καταγράφουμε, τα κρατούμε και βλέπουμε πολλά στοιχεία τα οποία συνθέτουν την κατάσταση του Στίβου. Το ένα είναι τα ατυχήματα, το άλλο είναι οι χρόνοι οι οποίοι πραγματοποιούν τα άλογα, καθώς επίσης η κοκκομετρική διαβάθμιση και η υγρασία του Στίβου. Είχε γίνει και μία αναφορά για την υγρασία του Στίβου, ότι είναι υπερβολική. Η υγρασία του Στίβου και πάλι είναι με βάση προδιαγραφές. Και υπάρχει ειδικό μηχάνημα το οποίο μετρέται η υγρασία του Στίβου και αυτή η μέτρηση γίνεται καθημερινώς. Κύριε Χάτσου Μινά, βάζουμε μια ανατελεία για να πω και στον κύριο Μάριο Μινά. Κύριε Μινά, εσείς μας είπατε ότι ήταν ένα τυχαίο γεγονός το προχθέσινο ατύχημα. Ο κύριος Νικολάου λέει κάτι άλλο. Εσείς τι πιστεύετε για την κατάσταση του Στίβου στον υπόδρομο? Κοιτάξτε, όπως σας είπα και πριν, εγώ πιστεύω ότι ατυχήματα, όπως σας είπα, συμβαίνουν σε όλον τον κόσμο και στους καλύτερους υποδρόμους. Το ότι γίνηκε το συγκεκριμένο ατύχημα χτες, δεν σημαίνει για μένα ότι μπορώ να πω ότι ναι, φταίει ο Στίβος. Σίγουρα όμως η Λέσχη μπορεί να μας δίνει πιο καλό Στίβο. Τούτο είναι δεδομένο. Σκέφτεστε να αντιδράσετε με κάποιο τρόπο μετά από αυτό το ατύχημα? Κοιτάξτε, από ό,τι γνωρίζω, ήδη μπήκα μέσα στο Υπουργείο Εργασίας και Αστυνομία. Γίνεται μια έρευνα. Από εκεί και πέρα, όπως σας είπα και πριν, εμείς στείλαμε και επιστολές ότι θέλουμε να καθαριστεί ο Στίβος που τις πέτρες. Και πιστεύουμε ότι μετά και από το τελευταίο δυστυχώς γεγονός, ότι θα γίνει μια πιο σοβαρή. Θα τρέξετε στις επόμενες υποδρομίες κανονικά ή αναβάτες το σκέφτεστε ότι μέχρι ότου νιώσετε ότι ο Στίβος είναι στην κατάσταση που θα το θέλατε, δεν θα συμμετέχετε στους αγώνες? Δεν ετέθηκε τέτοιο θέμα από το σωματείο των αναβατών. Πιστεύω ότι οι υποδρομίες θα διεξαχθούν.
Ωραία, να ακούσουμε και τον κύριο Νικολάου πάνω σε αυτό το θέμα. Κύριε Νικολάου, τι σκέφτεστε, θα πάτε σε κάποια μέτρα αντίδρασης, ενδεχομένως με μη συμμετοχή, με χρυσό του φτιάξει ο Στίβος? Εμείς επανειλημμένα έχουμε αποστείλει επιστολές σαν σύνδεσμος προπονητών, σαν σωματείο προπονητών. Οι Λέσχινες ζητήσαμε τόσο την καλύτερη επεξεργασία των μηχανημάτων μέσα στο Στίβο, τον καθαρισμό από τις πέτρες. Σας είπα και πριν ότι μάθαμε πως προσπάθησε η Λέσχη να βρει κάποιο μηχάνημα ειδικό που αφαιρεί τις πέτρες, αλλά μας είπα δυστυχώς ότι δεν τους παραχωρήθηκε για κάποιο λόγο. Εύχομαι το χτεσινό, αν και στην Κύπρο γενικά έχουμε το συνήθειο... Δεν τους παραχωρήθηκε από ποιους? Από τον ιδιοκτήτη, φαίνεται, του μηχανήματος που ζήτησαν την ενοικίαση. Μάλιστα. Αλλά φαίνεται ότι επειδή στην Κύπρο έχουμε το συνήθειο να δεν γίνει κάτι κακό, να μην προχωρούμε στο πιο καλό ή στο καλύτερο, να ήταν το τελευταίο το χτεσινό, να ήταν ότι πιο λίγο μπορεί να πάθει κάποιος στο χώρο τουλάχιστον των αναβατών που είναι πιο επικίνδυνο το επάγγελμα από ότι εμάς των προπονητών. Θα συμμετέχετε, ότι... θα τρέξουν οι αναβάτες σας στους επόμενους αγώνες? Κοιτάξτε, αν είτε. Εμείς ενεργούμε, οι προπονητές ενεργούν πάντα κατ' εντολή των ιδιοκτητών. Οι ιδιοκτήτες έχουν τα άλογα, εμείς εκτελούμε οι οδηγίες των ιδιοκτητών όσον αφορά το αν επιθυμούν τα άλογα τους να τρέξουν ή όχι. Στο παρόν στάδιο δεν έχει τεθεί κανένα θέμα από... να μείνουμε μακριά από τις υποδρομίες. Το ότι συζητείτε το θέμα όσον αφορά το τι μπορεί να γίνει για να επισπεύσουμε την οποιαδήποτε καλύτερη επεξεργασία μέσα στο Στίβο, συζητείτε. Από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε και κάποιες κινήσεις από τη Λέσχη υποδρομιών, οι οποίες θα μας βοηθήσουν στο να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και εμείς αυτούς. Ωραία. Για να το κλείσουμε, κύριε Νικολάου, να πάμε στον κύριο Χατζημινά. Κύριε Χατζημινά, πότε είναι οι επόμενες υποδρομίες? Είναι αύριο, Τετάρτη. Αύριο. Και θα γίνουν όλες κανονικά? Όλες κανονικά, ναι, μάλιστα. Όσον αφορά το θέμα των πέτρες στο Στίβο, είναι γεγονός ότι έχει κάποιο χρονικό διάστημα που ψάχνουμε έναν κατάλληλο μηχάνημα να καθαρίσει το Στίβο από κάποιες πέτρες που υπάρχουν. Δυστυχώς οι Δήμοι, οι παραλιακοί που έχουν τέτοια μηχανήματα, δεν μας το παραχωρούσαν. Από αλλά τελικά βρήκαμε κάποιον ιδιώτη, ο οποίος την Πέμπτη το πρωί, η ώρα 10, θα είναι στον υπόδρομο να μας καθαρίσει το στίβο. Από ποιον Δήμο ζητήσατε το μηχάνημα και σας είπε όχι? Δεν μπορώ να σας πω επακριβώς, δεν είμαι εγώ που ασχολήθηκα με το θέμα. Όμως τώρα βρήκατε από ιδιώτη. Είναι αυτό που λέει ο κ. Νικολάου. Πρέπει να γίνει το κακό για να πάμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Πάλι συνάγεται αυτό το συμπέρασμα χωρίς στοιχεία. Γιατί δεν πήγαμε, στον ιδιώτη μετά το όχι του Δήμου? Επειδή δεν ήξερα αν υπήρχε ο ιδιώτης. Και πότε το μάθαμε? Πότε το μάθαμε ότι το όχι? Μάθαμε την περασμένη Παρασκευή. Επικοινωνήσαμε μαζί του. Ο άνθρωπος μας είπε ότι έχει δουλειές μέχρι και την Πέμπτη, μέχρι και την Τετάρτη, και θα ήταν στον υπόδρομο την Πέμπτη. Αυτό δεν επιβεβαιώθηκε σήμερα το πρωί. Και αύριο θα ενημερωθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι για την εργασία που θα γίνει την Πέμπτη. Δεν θα ήταν καλύτερα να αναβληθούν οι αυριανές υποδρομίες, να γίνει δουλειά την Πέμπτη και να συνεχίσουμε από εκεί και πέρα κανονικά? Μα οι πέτρες που υπάρχουν στο Στίβο είναι λίγες. Δεν υπάρχουν πολλές πέτρες στο Στίβο. Και αυτές κυρίως προέρχονται από εξωτερικούς παράγοντες. Μεταφέρονται από τα άλογα πάνω στις οπλές τους μέσα στο Στίβο. Δεν είναι μέσα στο υλικό. Απλά αν οφείλεται εκεί το ατύχημα, να μειώσουμε το ρίσκο. Αυτό, γι' αυτό λέμε εμείς. Το ατύχημα δεν οφείλεται σε αυτό. Όταν μιλούμε για πέτρες, είναι μικρές οι πέτρες που υπάρχουν. Και αυτές οι πέτρες δεν αποτελούν κίνδυνο για την... Γιατί είστε τόσο σίγουρος ότι δεν οφείλεται στην κατάσταση του Στίβου το ατύχημα? Γιατί είμαι τόσο σίγουρος? Επειδή γνωρίζω ότι οι προδιαγραφές που έχουν τεθεί διεθνώς, ακολουθούνται κατά γράμμα. Και συνεπώς δεν μπορώ να πω ότι το ατύχημα εκείνων οφείλεται στο Στίβο. Άραστε. Όσον αφορά, ο κύριος Μινάς έχει κάνει αναφορές ότι αυτά τα συμβάντα τυχαίνουν, μάλιστα τυχαίνουν. Δυστυχώς είναι μέσα στο επάγγελμα των αναβατών αυτά τα ρίσκα. Να είστε καλά και οι δυο σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Χατζημινά, κύριε Νικολάου, σας αποδεσμεύουμε.